πρώτος υποψήφιος είναι ένα νεαρό παιδί που σφίζει από ζωή. Ονομάζομαι Στέλιος Μανάβης, είμαι 17 χρονών και μένω στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης. Τώρα σκέφτηκα να ασχοληθώ με το τραγούδι. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρω, μάλλον θα ακολουθήσω τη δουλειά του πατέρα μου. Δίνει και τη ζωή του για την οικογενειακή επιχείρηση. Θα γίνω νεκροθάφτης. Το επάγγελμα με την οικονομική κρίση έχει ανθίσει. Προσωπικά οι φίλοι μου με χαρακτηρίζουν νεκροθάφτη, κοράκι. Δεν με πειράζει ιδιαίτερα, αφού έτσι κι αλλιώς κάποια μέρα όλοι θα περάσουν από τα χέρια μου. Πάνω στα κλειδιά μου έχω ένα μέτρο, το οποίο με βοηθάει να μετράω διαστάσεις, με πλάτη, ύψος κτλ. Όταν εμφανιστώ μπροστά στην κριτική επιτροπή, έχω να τους πω ότι αν με κόψουν, θα έχουν να κάνουν μαζί μου. Η κριτική επιτροπή καλύτερα να αποφύγει να θάψει το Στέλιο για να μην της γυρίσει μπούμερα. Έφτασε όμως η ώρα του Στέλιου. Σας. Γεια σου. Γεια σου. Είμαι εδώ. Οπωσδήποτε. Αν δεν πατήσεις εκεί, ωραία. Είσαι ο. Είμαι ο Στέλιος. Πώς ασχολούμαι, 17. Με τι ασχολείσαι? Βοηθάω τον πατέρα μου. Με τη δουλειά του. Πηγαίνεις σχολείο? Ναι, πηγαίνω σχολείο. Και βοηθάς τον μπαμπά σου δουλειά? Σε ναι. Δουλειά. Είναι νεκροθάφτης. Δεν βοηθάς τη χώρα, δηλαδή. Πηγαίνω, κουβαλάω. Καλά, ας μην το αναλύσω. Ναι. Και σχολείο και αυτό και τραγούδι, λοιπόν. Απ' όλα. Ωραία, Στέλιο, θα μας τραγουδήσεις. Η ζωή εδώ τελειώνει. Έλα, ρε Στέλιο. Έλεγα, Στέλιο, συγγνώμη. Μα είναι λαϊκό. Συγγνώμη. Πάμε. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Τέλεια, καταπληκτικά. Πάμε στο επόμενο. Κι άλλο. Κάποιο ελαφρύ τώρα, ήρθες εδώ. Ο χάρος βγήκε παγανιά. Με στη δική σου γειτονιά και από το πολύ συλλογισμό έχασες το λογαριασμό. Φτάνει. Ο κύριος Κοντόπουλος, να μας πει τη γνώμη του. Στέλια μου, όχι. Από μένα δεν μπορείς να πατήσεις. Όχι. Και από μένα το ίδιο, το έχεις καταλάβει. Ναι, σε περίπτωση όμως που πάθετε κανένα τύχημα, λέμε. Του Χρήστα. Λέει, πλή ο λόγος. Πάρτε και μια κάρτα. Ναι. Καταλαβες. Ναι, χτυπά ξύλο, εντάξει. Δουλεύετε όλο το 24ωρο. Ναι, διανύτε ρε. Έχεις μοιράσει και έξω τέτοιες κάρτες? Όλοι πήρα. Καλές δουλειές. Εγώ δεν την πιάνω. Ήλθε, διαφήμισε και απήλθε. Κόπηκα! Έχει ημερομηνία ταφής που είχε. Έλα, παιδιά, σταματήστε. Αριθμός τάφου. Με κόψανε, τι να κάνω. Εγώ φταίω. Να πεις, δεν τους άρεσε χρειά μου, μάλλον. Ημερομηνία ταφής, αριθμός τάφου, στην επιτηρία μας. Δηλαδή, πού το δίνουν αυτό? Έτσι έδωσε μια κάρτα, σε περίπτωση που έχουν κάνει ατύχημα, πιθανό λέμε τώρα. Κάνα φρένο, τίποτα, δεν ξέρεις. Ο χάρος ζει και παγκαλιά. Δεν είναι κάποτε, σιγά. Καλά.